περιμένουμε την έγκριση του γραμματέα της αποκεντρωμένης, που ήταν για το μεταναστευτικό. Το ζητήσαμε, το ξαναζητήσαμε, έμεινε εκεί. Στο Μπλισθένη προβλέπονται τοπικά δημοψηφίσματα, αλλά μέχρι εκεί που δεν αγγίζουν το κράτος. Μπορεί να κάνουμε ένα τοπικό δημοψήφισμα, για παράδειγμα, εάν αυτός ο δρόμος θα γίνει μονόδρομος. Σιγά το δημοψήφισμα. Οτιδήποτε αφορά το κράτος είναι κομμένο μέχρι σε ενός σημείου. Και βεβαίως, ό,τι αφορά τα εθνικά, πολύ σωστό αυτό, και ζητήματα που αφορούν άλλα σοβαρά θέματα, θα κάποιος ένα δημοψήφισμα τώρα θα πρέπει, για παράδειγμα, μια περιοχή να εξαρτητοποιηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Όπως το Μπλισθένη προβλέπονται, να το ξαναλέω εγώ, μέχρι ένα σημείο που δεν ενοχλεί. Να πω καλησπέρα στους συμπολίτες μου. Κύριε Δημάρχε, σας καλωσορίσουμε στο χωριό που τώρα που έχετε τακτικότητα από εμάς. Καλή Τετάρτη. Κύριε Δημάρχε, είπατε αρκετά. Στον απολογισμό σας προσπαθήσατε να αιτιολογήσετε κάποια πράγματα, τα οποία είναι προσωπική κατεύθυνση, πράγματι χρειάζεται αιτιολογία, αλλά με μια μικρή καθυστέρηση. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα που κάνατε. Έργα έχουν καθυστερήσει κάποια πράγματα, αλλά τελικά όπως όλα είναι, έχουν δρομολογηθεί. Και κάποια έργα τα οποία είναι του 18, πιστεύω να γίνουν μέσα 18 και να μην μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του 19. Κύριε Δήμαρχε, είσοδος του αεροδρομίου, υπάρχουν δύο πόνοι. Είναι ο είσοδος της πόλης από τη στενάστια αστυνομία και ένας από την έξοδο του αεροδρομίου, στην έξοδο του αεροδρομίου. Αυτή η κόμπη είναι είσοδος του χωριού και η έξοδος. Εσείς ισχυρίζεστε ότι είναι το επαρχιακό δρόμο, ανήκει στην περιφέρεια. Εγώ θέλω να τα πάρετε εσείς πάνω σας. Εδώ είναι ο πρόεδρος της, ο δήμαρχος, ο κ. Παπα-Νικολάου, τα έκανε οι κοινότητες και οι δήμαρχοι της Αντιμάχιας. Είναι οι ιδιοκτησίες της Αντιμάχιας, της κοινότητας του ενιαίου Δήμου τώρα. Λοιπόν, πρέπει ο Δήμος να πάρει πάνω του, να τα φτιάξει, γιατί εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Βλέπεις, παίρνεις την πόλη μέσα στο χωριό και είναι παραμελημένα. Να αυτή η περιφέρεια από τη Ρόδο, να φτιάξει τα δρόμια, δεν πρόκειται να φτιάξει. Θα δει μια φορά το χρόνο και τελείωσε να καταλήξει. Δεν θα πω για την μεταγραφή των πράξεων πάλι για το μαστικάρι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το πιέσετε και να γίνει. Το σχολείο και δήμαρχε το εξαγγείλονται και πέρυσι, το εξαγγείλονται και φέτος, στην παρουσίαση εδώ μελλοντικά, αλλά πρέπει να το πάρουμε πάνω μας. Θα το πάρετε πάνω σας. Έτσι. Η ονομοθεσία των οδών στην Αντιμάχη και στο μαστικάρι είναι ένα θέμα που το βάλαμε και πέρυσι. Βάζει ο κύριος Κουλής το έβαλε, συγκροτήσε την επιτροπή, αξίζει τον κόπο γιατί το χωριό είναι, αντιμάχει τώρα, έχει μεγαλώσει, υπάρχουν πολλοί κάτοικοι στο χωριό και πρέπει να υπάρχει νούμερο και οδός. το σχολείο, μεταγραφή, η οδοπία. Γενικά μιλήστε για οδοπία. Εδώ θα το δούμε στον προϋπολογισμό όταν θα αρχίσει να συντάσσει τον προϋπολογισμό. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι, στενά δρομάκια, είναι παραδοσιακά, κρατήστε τα λίγο, φτιάξτε τα ώστε και ο κόσμος να έρχεται στην πόλη, στο χωριό, να περπατάει με ευκολία και να βρίσκει μετά τις λακκούδες. Δεν έχω τίποτα να πω. Έχουμε όλα αυτά που θα υποσχεθείτε το 19 να τα υλοποιήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πατέρα Διονύση, ο Δημήτρης είναι καθεαυτού αριστερός του Άντρας. Δεν είναι απλώς χώρο ταξιδιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ θα δείξω το θέμα του νερού πάλι. Το έδειξα στην πρώτη συνέλευση που έγινε εδώ πέρα και το θίγω και τώρα. Το νερό της Αντιμάχιας από τον Καποδιακό Δήμο είχε βγει ακατάλληλο και συνεχίζει να είναι ακατάλληλο. Δεν μπορούμε ούτε να πληθούμε, πολλές φορές είναι θολό, ούτε φίλτρο να βάλουμε. Στην περιφέρεια τη δική μου, δηλαδή κάτω από το σχολείο, είμαστε 15 σπίτια, δεν έχει εξαγωγή, το είχα βάλει κύριε Τιάρη, δεν έχει εξαγωγή, έρχονται, ήρθανε δύο φορές στα 4 χρόνια, το συνεργείο του Δήμου, ανοίγει την παροχή του σχολείου και αδειάζει από την παροχή του σχολείου, αδειάζει το νερό, ό,τι αδειάζει.
Παρακάτω δεν έχει κλειδί, δηλαδή να διάσει παρακάτω. Οπότε το νερό μένει μέσα στάσιμο. Και βορτιάζει και δεν μυρίζει κιόλα. Μυρίζει, το νερό εκεί πέρα μυρίζει. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, αφού το νερό είναι ακατάλληλο για ίδρυυση, γιατί να το ποτίζω, να το πληρώνουμε για ίδρυυση. Στην αντιμάχεια πρέπει να γίνει μία εξαίρεση. Πρέπει να γίνει μία εξαίρεση. Αυτό ήθελα να πω. Και κάτι άλλο για την καθαριότητα. Όταν γίνανε οι εξετάσεις του σχολείου πέρα που έγινε η γιορτή εκεί πέρα στο σχολείο, εγώ ντρεπόμουν εκείνη την ημέρα. Γιατί το χαρτάκι μου όλο να πάει κάτω, επειδή σπετάνε τα παιδιά από το σχολείο μέσα, ό,τι έχουν, ενώ υπάρχουν τρία κουτιά, και αυτό φταίμε όλοι μα. Δηλαδή οι γονείς φταίνε που λένε παιδαγούν τα παιδιά έτσι, να πούμε, να τα βάλουν στα καλάθια, μου τα πετάνε μέσα στον δρόμο τα μπουκάλια και περνάς κάνει παππου, παππου. Και ήταν ο δρόμος όλο το καλοκαίρι, να πούμε έτσι. Μέχρι που ήρθε το συνεργείο του Δήμου και έκοψε τα δέντρα και αυτό είναι, και τους είπα, βρε παιδιά, καθαρίζετε τον δρόμο. Και πιάσανε τον καθαρίστα, γιατί δεν υπάρχει καθαρισμός. Πέρα στους Αγίους Αποστόλους δεν έρχεται κανένα να τα καθαρίσει. Αυτά. Ευχαριστώ. Α, και κάτι άλλο. Χάρηκα για το, δίκτυο που... Σαποχέτευσης. Σαποχέτευσης, ναι. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαστορόπουλος. Τα είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα να εστιάσω σε ένα σημείο βασικά. Ο δρόμος από την αντιμάχεια στο Μαστιχάρι ή αντιστρόφος. Το ευθές τμήμα το μεγάλο, το μόνο σημείο σε όλη τη διαδρομή που έχουμε εγκάτσιο δρόμο είναι ο δρόμος προς την τη ΔΕΗ. Αυτό δεν είναι συνάδελφο. Ένας που έρχεται από την κατεύθυνση της ΔΕΗ για να βγει στον κεντρικό αυτό δρόμο, πραγματικά αισθάνεται ότι κινδυνεύει. Διότι αριστερά που πρέπει να κοιτάξει πρώτα πρώτα υπάρχουν δέντρα και υπάρχουν και πινακίδες. Ωραία, τότε ήταν ήδη. Δεξιά, εκεί που θα πρέπει να πάνε η τροχή, υπάρχει μια λακκούβα επιμήκης με κίνδυνο να τραπεί το όχημα και βγαίνει στη μέση του δρόμου να αντιμετωπίσει δηλαδή τα κινούμενα οχήματα προς την αντιμάχεια με 90% χιλιόμετρα και να εξετάσετε το ενδεχόμενο. Μήπως όχι μόνο στην έξοδο, όπως πολύ σωστά είπατε και τώρα και άλλη φορά, αλλά και στο σημείο αυτό μήπως γίνει κάποιος κόμμος. Λοιπόν, και κάτι ακόμα που μην γελάσετε, το αεροδρόμιο μεγεθύνεται τα κέντρα των εταιριών φυσικά, μεγεθύνεται και ο θόρυβος και η ρήπανση των μονίμων κατοίκων της Αντιμάχειας και μόνο των μονίμων κατοίκων, και τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει, τη νύχτα είναι δαιμονιώδης ο θόρυβος. Λοιπόν, να παρέμβετε και με έξοδα των εταιριών που κερδοφορούν και θα κερδοφορούν από το αεροδρόμιο, να πληρώνονται 2-3 αντιμαχητικές οικογένειες, να κάνουν διακοπές σε ένα ήσυχο μέρος με έξοδα των εταιριών. Κάποιος άλλος? Εγώ είναι η πρώτη φορά βέβαια που τυχαίνει να έρχομαι σε μια συνέλευση και ειλικρινά μπορώ να πω ότι φωτίστηκα από αυτά που είπατε, κύριε Δήμαρχε, αρκετά είδαμε. Θα σταθώ μόνο σε ένα κομμάτι. Είναι το κομμάτι εκεί που δεν μπορούμε εμείς ως πολίτες. Είναι το θέμα της καθαριότητας, είτε αυτοί θα πρέπει, είτε λέγονται σκουπίδια, ή λέγονται τα κτήματα που είπατε να καθαριστούν. Εκείνο που διαπιστώνω είναι ότι η ΚΟΣ, λυπάμαι που το λέω, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη ότι είναι ένας απέραντος σκουπιδότοπος, εάν περάσουμε τους δρόμους και τις πόλεις της ΚΟΣ. Αν πάμε σε κάποια άλλα νησιά, θα παρατηρήσουμε ότι ο κάθε ένας απ' έξω από την αυλή του, αυτός ασχολείται. Παράδειγμα στη Σαντορίνη. Εμείς περιμένουμε, όσους και αν προσλάβετε, υπαλλήλους και εργαζόμενους. Πιστεύω το πρόβλημα δεν θα λυθεί.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποκτήσουμε μία συνείδηση εμείς πρώτοι οι πολίτες, τα σχολεία που πρέπει να παίξουν τον δικό τους ρόλο και εμείς να τους βοηθήσουμε, μια και ο λόγος και πολλής λόγος γίνεται για την ανακύκλωση, στη διακήρυξη των σκουπιδιών. Ενοχλήθηκα πριν από κάποια χρόνια όταν από ρηματοφόρο του Δήμου φόρτωνε στην πόλη της ΚΟ τα χαρτιά, τέλος πάντων, τα είδη της ανακύκλωσης. Θέλω λοιπόν, ένα είναι αυτό. Επίσης, οι κάδοι εδώ και αρκετό καιρό έχουν μείνει στο έλεος, δηλαδή δεν επισκευάζονται, λείπουν καπάκια. Αποτέλεσμα είναι, θα βγουν κάποιες γάτες μέσα, θα βγάλουν κάποια πράγματα έξω και ή ο καθένας από εμάς πιστεύω είναι υπεύθυνος για ένα κάδο που έχει δίπλα του και να μην παίζουμε αυτό που γίνεται σε άλλες περιοχές, το πάμε από τη βία, μας μυρίζει εμάς να το πάμε λίγο πιο πέρα. Εκείνο λοιπόν που θέλω να τονίσω είναι ότι να είμαστε υπεύθυνοι εμείς πρώτα και μετά να περιμένουμε να μας καθαρίσει ο υπάλληλος, ο εργαζόμενος του Δήμου. Επίσης, εδώ έχει αρκετά οικόπεδα. Εγώ δεν είδα κανέναν να καθαρίζει το οικόπεδό του. Περιμένει δηλαδή να έρθει το συνεργείο του Δήμου ή να περάσει από εκεί για να το καθαρίσει. Αυτό δεν το καταλαβαίνω με τίποτα, ειλικρινά. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει όλοι εμείς ή εσείς, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, να υποχρεώσετε εμένα που έχω το κτήμα και είναι γεμάτο χόρτα και κινδυνεύει να πάρει φωτιά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όσα προγράμματα και αν κάνετε, ό,τι και αν, εάν λοιπόν δεν βοηθήσουμε όλοι μαζί, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πρέπει. Και επειδή σας έχω ακούσει πολύ συχνά να λέτε ότι η ΚΟΣ είναι ο τέταρτος τουριστικός προορισμός και τόσες χιλιάδες έρχονται, θα πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε. Εγώ θεωρώ το θέμα των σκουπιδιών, πέρα από το θέμα του νερού, τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά το θέμα των σκουπιδιών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης, αρκετά αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από τα ξενοδοχεία για να αδειάσουν, τα οποία δεν είναι σκεπασμένα από πάνω, αρκετές είτε σακούλες, είτε κάποια κυβότια που έχουν, πετάγονται μέσα στον δρόμο και υπάρχει κίνδυνος. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Λυπάμαι πάρα πολύ όταν κάποια στιγμή στον δρόμο, και δεν νομίζω να μην το έχετε διαπιστώσει όλοι, όταν ανεβαίνετε στη λίμνη μετά του Βρέτη μέχρι, εκεί, μέχρι του Σταυρού το πέραμα, αν αντέχετε τη μυρωδιά που έρχεται από κάπου από κάτω. Δεν ξέρω τι νοσ είναι, δεν ξέρω πώς λέγεται ο κύριος, εγώ ξέρω όμως ότι είναι ανεπίτρεπτο και νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να παρέμβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος. Δεν ξέρω πολλά. Να μάθουμε ένα λεπτό, παιδιά, γιατί εκπαιδεύσουμε. Να μάθουμε να λειτουργούμε. Ένα λεπτό. Όταν κάνουμε λαϊκή συνέλευση και το λέω σε όλους, τοποθετείται η πρόεδρος, τοποθετείται ο δήμαρχος. Από εκεί και μετά, το επόμενο σχέδιο είναι η ερώτηση ή αν υπάρχει πώς δεν καταλάβεις τίποτα. Κάτι. Και μετά αρχίζουν οι τοποθετήσεις. Έχουν πάνω, δεν έχει ερωτήσεις. Για... Δεν έχει ερωτήσεις, είπα ερωτήσεις, απαιτήσεις, ναι, εδώ παρεμβαίνει. Ας πούμε, δεν έχει ερωτήσεις, δεν έχει ερωτήσεις. Δεν πειράζει, μετά. Θα συμφωνήσω με τον κουμπάρο μου, τον Δημήτρη τον Μουνούχο. Είναι ένα θέμα το νερό το οποίο το είχα βάλει και εγώ πριν 4 χρόνια σε πρώτη λαϊκή συνέλευση στην αίθουσα της κίνησης. Ότι το νερό για την αντιμάχια είναι προϋπολογισμός το μπουκάλι. Μπαλέτες παίρνει ο κόσμος για να εξυπηρετηθεί και επομένως δεν μπορούμε να το πληρώνουμε όσο το πληρώνει ο δημότης της Κόφης. Πρέπει να γίνει κάτι. Ένα. Κύριε Δήμαρχε, η παρουσία του Δήμου στις παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να γίνουν, οι οποίες είναι
για μένα είναι αρκετά ικανοποιητική. Αρκετά ικανοποιητική. Με ό,τι έχετε αναφέρει, με τα προβλήματα σας του προσωπικού, με τις γραφειοκρατίες, με τα κρατικά κτλ. Όλα αυτά, και σας καταλαβαίνω κτλ. Και έτσι, δέχομαι δηλαδή ότι αγωνιάτε, ότι αγώνεστε και ότι προσπαθείτε. Το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, ας πούμε, να το αμφισβητήσω αυτό το πράγμα. Για ό,τι αφορά τώρα αυτά τα ψηλοπράγματα, το χαντάκι, το έτσι, το αγγιός κτλ. Είναι κάτι το οποίο τα βλέπετε κι εσείς, τα βλέπει και η Μαρία, τα βλέπουν και οι σύμβουλοι και εν πάση περιπτώσει γίνονται παρεμβάσεις. Για την τοποθέτησή μου, η οποία είναι πολύ σοβαρή η τοποθέτησή μου και η οποία κατά την εκτίμησή μου μπορεί να λύσει το πρόβλημα όλου του νησιού, είναι το λιμάνι. Υπάρχουν χερσαίες, υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χερσαίες εγκαταστάσεις. Όπως, για παράδειγμα, η Εποντά, όπως η ΔΕΗ κτλ. Εκεί μπορεί να δημιουργηθεί ένα λιμάνι. Και αφού το λιμάνι του Μαστιχάδη δεν έχει χαρακτηριστεί, ας το χαρακτηρίσουμε λιμάνι καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Με μία παρέμβαση. Να μεγαλώσει κάπως κτλ. Και ας το πάμε έτσι. Αλλά πρώτα να γίνει το λιμάνι αυτό, εκεί το εμπορικό λιμάνι, να φτιάξουμε και σε εγκαταστάσεις. Προσφέρεται η περιοχή εκεί, γιατί όλα αυτά είναι του δημοσίου. Υπάρχει ο δρόμος, υπάρχουν οι δρόμοι, υπάρχει το σταυροδρόμιο. Το ένα που φέρει προς τα αεροδρόμια και το άλλο που φέρει προς την ΚΟ, ο δρόμος της ΔΕΗ, και ο άλλος ο δρόμος που ανεβαίνει προς τα αεροδρόμια, Άγιο Νικήτα κτλ. Εκτιμώ ότι είναι μια τοποθεσία πολύ σωστή για να δημιουργηθεί ένα λιμάνι και να λύσει τελικά το πρόβλημα. Γιατί όσοι ασχολούνται με επιχειρήσεις και τα λοιπά έχουν πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στα λιμάνια. Τι να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω να κάνω μία ερώτηση και μία ερώτηση. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Αν θυμάστε παλιά, επί κοινότητας ήταν, αν θυμάμαι καλά, Μπαρκά. Ήταν να γίνει μία γέφυρα από την απέναντι πλευρά του κυρίου Άμαν προς το Κωνσταντίνος. Περνάει μέσα από την κυρίου Νικήκα. Αυτό έχει σταματήσει. Ξεχάστηκε. Κόστος 100.000 ευρώ τότε. Έτσι λέγα. Και τοποθέτηση μου η άλλη βέβαια είναι η εξής, ότι κάναμε ένα περιφερειακό. Το περιφερειακό σαν τους δεν βλέπει καθόλου. Λοιπόν, είναι αναγκασμένο εγώ που θα πηγαίνω από τον κάτω δρόμο, γιατί έχω μικρό όχημα και ο καθένας, να κάθεται έξω στο χωράφι, να βλέπει τον λεωφορείατζή που έρχεται το φορτηγαζί και να λέει τώρα με σκοτώσει. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ή τον κόβουμε το δρόμο αυτό, είτε το αφήνουμε ανεξέτη. Λοιπόν, και αυτός ο δρόμος επανέκλεισε επί μπήλ. Και τη νύχτα βγάλανε τις πινακίδες, αγαπητέ. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελεία και πάρει. Και στο κάτω-κάτω βάλε δύο μέρες εκεί πέρα ένα αστυνόμο, αν έχει αστυνομία, να βάλε ένα σοφτερό πρόσωπο να καταλάβουν οι μερικοί ότι δεν γίνεται να περνάνε μέσα. Και η είσοδος από εδώ προς τα κάτω, όχι. Μόνο από την όπρος που μας είχα, από το μικρό δρόμο. Οι υπόλοιποι πάλι περιφερειακό.